Πάμε να συνδεθούμε με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Ζερβάκη, να μας μιλήσει για τις καταστροφές εκεί. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Γιατί και το Λασίθι επλήγει από τη Θεομηνία. Κοιτάξτε, το φαινόμενο που είχαμε στη Σιτία ήταν όχι μόνο ακραίο, ήταν πρωτόγνωρο, δεν έχει ξαναγίνει. Δεν ξέρω τι σας είπε ο μετεωρολόγος προηγουμένως, γιατί δεν μπορούσα να ακούσω, με συγχωρείτε, αλλά η μέτρηση που έχουμε από το σταθμό που υπάρχει στο αεροδρόμιο Σιτίας είναι 1778 χιλιοστά σε 4 ώρες. Τι λέτε, Δήμαρχε, 1778, δεν έχω ξανακούσει αυτό. Η βροχή που πέφτει 5 χρόνια στη Σιτία έπεσε σε 4 ώρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη ραγδαιότητα και το τι ζημιές έχουν προκληθεί. Αυτή τη στιγμή ο μισός εμπορικός κόσμος της Σιτίας έχει καταστραφεί. Ολοκληρωτικά. Αν δεν λάθος είναι απίστευτο. Εγώ θυμάμαι στη Μάνδρα είχε ρίξει 300 τόνους δερμόνα στρέμμα που είχαμε τόσους νεκρούς. Εδώ αλλά ήταν 1778 χιλιοστά, το ξαναθυμάμαι. Εδώ ήταν 280 χιλιοστά ραγδαία βροχής την ώρα. Απίστευτο. Τώρα, οι καταστροφές φαντάζομαι με τα δεδομένα που μας λέτε θα είναι τεράστιες στον κάμπο εκεί. Τεράστιες. Ο μισός κόσμος εμπορικός της Σιτίας αυτή τη στιγμή, σας λέω, έχει τα μαγαζιά του είναι κατεστραμμένα ολοσχερός. Σε ποιες πόλεις, κύριε Δήμαρχε? Στη Σιτία. Μέσα στη Σιτία. Σε άλλες περιοχές στον ομό Λασιθίου? Όχι. Δεν υπήρχαν φαινόμενα. Σε καλλιέργειες, γιατί είναι μια έφορη περιοχή. Καλλιέργειες, αλλά κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή κοιτάζουν το αστικό κομμάτι και ευτυχώς δεν υπήρχαν και ανθρώπινα θύματα και... Άρα έχουμε μεγάλες πλημμύρες σε σπίτια, σε καταστήματα και σε δρόμους. Ναι. Είναι, οι καταστροφές λέει είναι ολοκληρωτική, δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή... Ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη, κύριε Δήμαρχε. Θα καταγράψουμε τις εικόνες και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πολύ.